προλάβει σήμερα να ζήσει ο ήλιος, να πέσει το σκοτάδι, προτού ερημώσω το παλάτι του Πριάμου. Προτού το κάνω εγώ καπνό και στάχι. Νομίζω ότι ήταν μια και είναι μια τέτοια στιγμή στην ιστορία του τόπου μας και το θέατρο δεν μπορεί να κινηθεί σε μια άλλη σφαίρα εκτός από αυτό, που χρειάζεται η Ιλιάδα να μιληθεί επί σκηνής. Χαίρε μου, Πάτροκλε! Ακόμα και στον κάτω κόσμο όσα σου υποσχέθηκα, όλα τα σύντελο. Να αναδειχθεί η θεατρικότητα ενός κειμένου που σαφώς ανοίγει την πόρτα προς την τραγωδία, οπωσδήποτε υπήρχε αυτό, αλλά και η ανακάλυψη ενός είδους καινούργιου θεάτρου, αφηγηματικού θεάτρου, που είναι ένα είδος θεάτρου που εμένα με αφορά και που περιέχει την ύπαρξη ενός βασικού αφηγητή, που είναι ο Ραψοδός ή ο Αηδός ή οτιδήποτε άλλο, που είναι ο πρόδρομος του ηθοποιού, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται μπροστά σε πάρα πολλούς ανθρώπους, είναι έτοιμος να τους τραβήξει την προσοχή, να την κρατήσει την προσοχή, πράγμα όχι απλό, και να κάνει συναρπαστική μια ιστορία. Όσο η αυγή κρατούσε ακόμα, δίνοντας φως την Άγια Μέρα, τόσο πληθαίναν οι διπλές βολές και έπεφταν οι νεκροί σωρός. Όλο αυτό το απίστευτο θανατικό και οι τόνοι αίμα που χύνονται σε αυτή την ιστορία, τελικά δεν ξέρει κανείς γιατί γίνονται. Γιατί στο τέλος, το φινάλε του Ομήρου, νομίζω ότι είναι από τα πιο φιλάνθρωπα πράγματα που έχουν γραφτεί ποτέ. Εξού και το φινάλε που δίνουμε και εμείς στην ιστορία. Είναι ένας πόλεμος, μάλλον λίγο μάταιος, που γίνεται και ξεκινάει από ένα γυναικό καυγά για να καταλήξει σε μια μεγαλειώδη συμφιλίωση και μια τρομερή κατανόηση ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που είναι και δύο γενιές. Ο ένας είναι πατέρας, ο άλλος είναι νέος και έτσι γίνεται μια πολύ θεαματική πράξη, η οποία όμως και πάρα πολύ ανθρώπινη. Ξετσίποτε! Απ' την κορφή ως τα νύχια, υπόδουλε! Στο ατομικό συμφέρον, πες μου! Νομίζω ότι ο Όμηρος ξεκινάει από κάτι πολύ, πολύ τετριμένο, πολύ ρεαλιστικό, πολύ μίζερο, πολύ... Δηλαδή, είναι πρόκειται για δύο άντρες οι οποίοι βρίζονται γιατί ο ένας παίρνει τη γυναίκα του άλλου. Αυτό είναι η Ιλιάδα. Δεν μπορεί να μην το δεις αυτό. Κι όμως καταφέρνει ο Τροϊκός πόλεμος να είναι στην αρχή ένας εμφύλιος πόλεμος, γιατί το στρατόπεδο των Αχαιών κόβεται πραγματικά στα δύο. Νομίζω ότι όλη η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη από αυτά. Μέχρι και η... Τι να πω τώρα. Και ποιο γεγονός δεν οφείλεται στο ότι δεν είμαστε όλοι μαζί σε κάτι. Έχει κάτι το αρχιετυπικό αυτή η ιστορία, που σαφώς αφορά και εμάς. Εγώ δεν προσπάθησα να φέρω την ιστορία στη σύγχρονη εποχή σώνη και καλά. Προσπάθησα απλώς μαζί με τους εξαίρετους συνεργάτες μου και ηθοποιούς μου να αναδείξουμε όλα αυτά που υπάρχουν και σήμερα. Ραντίζονταν από το αίμα των ανδρών, τρών και αχαιών.